Almeno 40 i morti e decine i dispersi dopo uno scontro fatale tra due treni a Tempes, in Grecia. Secondo i vigili del fuoco, i feriti sarebbero 72, di cui 57 in ospedale e 6 in terapia intensiva. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, si è recato sul luogo dell'incidente. Ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ. Θα μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Il ministro dei trasporti Kostas Karamanlis ha presentato le sue dimissioni, assumendosi così la responsabilità politica dell'incidente, mentre il capostazione è stato arrestato dopo aver ammesso l'errore. Τα δύο πρώτα βαγόνια μαζί με τη μηχανή ήταν μία μάζα. Ήταν και αυτά που είχαν πάρει τη φωτιά και ήταν λίγο δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού εκεί. Σβήσαν τη φωτιά οι πυροσβέστες και σιγά σιγά άρχισαν να επιχειρούμε, γιατί και η φωτιά που έσβησε είχε ακόμα μία μεγάλη πύρα τα αντικείμενα όλα αυτά. Le operazioni di identificazione procedono a fatica. Πυροσβέστες και διασώστες συνεχίζουν να παλεύουν με τα λιωμένα σίδερα και να αναζητούν εγκλωβισμένους. Συγγενείς των τραυματιών φτάνουν στην περιοχή, ενώ το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα έφερε και έντονη πολιτική κόντρα. Όλοι μιλούν για μια τραγωδία που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Από τα Τέμπη για το Euronews, Απόστολος Τάικος.